Τη γνώμη σας για το παιχνίδι, coach. Καταρχήν, πριν ξεκινήσω να μιλήσω για το παιχνίδι, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα γεγονός που έγινε ένα παιδί από το Γάζι, ένα 17χρονο παιδί, το οποίο ήταν και το είχαν εδώ, χαροπαλεύει, μετά από ένα συγκινηστικό δυστύχημα που είχε χθες. Σύσσωμη η οικογένεια του Αλμυρού, ποδοσφαιριστές, παίχτες και παράγοντες, ευχόμαστε να βγει από αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του που περνάει και είμαστε όλοι κοντά του. Από εκεί και πέρα να μιλήσω για το παιχνίδι, όλη την εβδομάδα. Είχα πει ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα και ειδικά που άλλαξε προπονητή, που πάντα όταν αλλάζει ένας προπονητής, όλοι οι παίχτες θέλουν να έχουν κίνητρο παραπάνω από αυτό που θα είχαν πριν. Μια ομάδα που έχει ποιότητα, που ξέρω ότι θα έχει πολλές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το ξεκίνημά μας ήταν πάρα πολύ καλό. Προηγηθήκαμε αρκετά νωρίς, βάλαμε και δεύτερο γκολ και μέχρι το 30 είχαμε και προϋποθέσεις, νομίζω αρκετές, να μπορέσουμε να βάλουμε και άλλο γκολ. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πάλι για έναν άγνωστο λόγο, αρχίσαμε πάλι να προστοχωρούμε, δεν είχαμε στο μυαλό μας να επιτεθούμε, παρά να μηθούμε. Το ίδιο έγινε και στο δεύτερο μήχρονο. Και μοιραία, η αλήθεια είναι ότι για ένα 20 λεπτό πιεστήκαμε αρκετά από την ομάδα της Επισκοπής, αυτή είναι η αλήθεια. Στο τέλος το 88 μας ισοφάρισε σε 2-2. Παρ' όλα αυτά θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια για τα ψυχικά που θέλω να αποκτήσω τον παίχτη μου. Γιατί όταν δέχεσαι στο 88, όπως είπε και ο coach, το momentum είναι υπέρ της ομάδας που ισοφαρίζει. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι βρήκαμε φυσικά τα θέματα και μπορέσαμε και κερδίσουμε το παιχνίδι. Θα πρέπει να προβληματιστούμε πάρα πολύ γιατί είναι η δεύτερη φορά που ένα σκορ 2-0 γίνεται 2-2. Θα το συζητήσουμε, θα βρούμε την αιτία και θα το διορθώσουμε. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Όντως η επισκοπή ήταν πάρα πολύ καλή. Και να του ευχηθώ τα καλύτερα και καλή συνέχεια στην πορεία της Επισκοπής. Αυτά.